Την απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε απόψε ο Τζο Μπάιντεν ως αντίπεινα για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία συνεχίζεται όπως είδαμε για 13η μέρα. Την ίδια ώρα ο Ζελένσκι με μια δραματική ομιλία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο τονίζει ότι οι Ουκρανοί δεν θέλουν να χάσουν τη χώρα τους, ενώ την ίδια ώρα νιώθουν την ανάσα των Ρώσων και στο Κίεβο. Ταυτόχρονη σύνδεση με τον απεσταλμένο του Αντένα Ελλάδος Νικόλα Βαφιάδη στο Κίεβο, τον Κυριάκο Πομιλωρίδη και τον Παύλο Ξανθούλη. Καλησπέρα και στους τρεις συναδέλφους. Νικόλα Βαφιάδη, πρώτα κοντά σου για να δούμε πόσο κοντά στο Κίεβο είναι αυτή την ώρα η Ρώση. Καλησπέρα. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές είναι πολύ κοντά από ό,τι φαίνεται. Κάνουν λόγο για εισβολή στο Κίεβο τις επόμενες 24 έως 96 ώρες. Βασίζονται για την ανάλυση των δεδομένων αυτών στο γεγονός ότι η επιμελητία η ρωσική έχει προχωρήσει τις τελευταίες ώρες σε ενίσχυση της μεγάλης φάλακας της ρωσικής μήκους 64 χιλιόμετρων, η οποία παραμένει αγκυλωμένη, θα λέγαμε, στην περιφέρεια του Κιέβου, καθώς μένονται σκληρές μάχες στα σημεία, στους άξονες της ρωσικής εισβολής προς το Κίεβο. Η κατάσταση είναι δύσκολη μέσα στην πόλη. Πολλές φορές ήχησαν μέσα στη μέρα οι σιρήνες, με την τελευταία φορά γύρω στις 7 παρατέταρτο. Είχαμε αρκετές εκρήξεις, κυρίως στα βορειοδυτικά και στα βόρεια προάστια του Κιέβου, ενώ φαίνεται ότι οι Ρώσοι κάνουν κινούμενη προς μια κυκλωτική κίνηση του Κιέβου και στα δυτικά. Σήμερα υπήρξε η ευκαιρία να απομακρυνθούν τουλάχιστον 3.000, από ό,τι λένε ουκρανικές πηγές, πρόσφυγες από το Ιρπίν, παρά το γεγονός ότι η ανταλλαγή πυρών συνεχιζόταν, έγινε υπό ανταλλαγή πυρών ουσιαστικά η έξοδος αυτή των προσφύγων. Δεν έδωσαν εκεί ανθρωπιστικό διάδρομο, ενώ σε, από τους άλλους ανθρωπιστικούς διαδρόμους που δόθηκαν για την εκένωση των πληθυσμών, μόνο στην πολιορκημένη πόλη Σούμη υπήρξε μια σημαντική έξοδος και έμεινε καθαρός ο ανθρωπιστικός διάδρομος. Αντίθετα, στη Μαριούπολη, οι Ουκρανοί κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις ότι βομβάρδισαν ακριβώς το διάδρομο, επομένως δεν μπορούσαν να φύγουν. Οι απώλειες των Ρώσων φέρονται να είναι μεγάλες σύμφωνα με τις ουκρανικές πηγές, κάτι που βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί από ρωσικής πλευράς. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για 12.000 νεκρούς. Για να έχουμε μια αίσθηση μεγέθους, να θυμίσουμε απλώς ότι σε όλο το δεκαετή πόλεμο στο Αφγανιστάν οι απώλειες σε σοβιετικούς στρατιώτες ήταν 15.000. Και εδώ μιλούν για 12.000 μέσα σε 12-13 ημέρες. Ναι, αλλά φαντάζομαι και οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να αντισταθούν ακόμη και αυτές τις ώρες που οι Ρώσοι είναι πολύ κοντά στο Κίεβο, Νικόλα. Χρησιμοποιούν κυρίως ανταρκτικές, θα έλεγα, τακτικές. Πλαγιοκοπούν τις ρωσικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στα σημεία αιχμής των επιθέσεών τους. Φεύγουν, απομακρύνονται και κατόπιν επιστρέφουν. Είναι μια κατάσταση, θα λέγαμε, που δείχνει ότι θα κρατήσει πολύ, ότι θα υπάρξει ανταλλαγή πυρών για μεγάλο διάστημα. Οι Ουκρανοί δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν και να συνεχίσουν την αντίστασή τους. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η εικόνα μας, διότι δεν ξέρω και αν αυτό είναι ενδεικτικό ενδεχομένως κάποιας επιχείρησης. Η εικόνα μας δημιουργούσε για πρώτη φορά. Ακόμη έχουμε μικρά προβλήματα, ευελπιστούμε σε λίγο να σε δούμε, ναι. Μας δημιουργούνται προβλήματα πολλές φορές και αυτό το είδος ηλεκτρονικού πολέμου προηγείται μεγάλων στρατιωτικών. Σε βλέπουμε, τώρα σε βλέπουμε, Νικόλα. Έχουμε και εικόνα, ναι. Παρακαλώ. Ωραία. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι σίγουρα κρίσιμες ώρες. Η προσπάθεια των Ουκρανικών δυνάμεων είναι να κρατήσουν τις γραμμές αμήνης τους. Μέχρι στιγμής έχουν χαθεί κάποια προάστια της πρωτεύουσας της Ουκρανικής, αλλά ειδικά εκεί στο μέτωπο του Ιρπίν κρατάει ακόμα η Ουκρανική αντίσταση, τουλάχιστον μέχρι να πέσει το σκοτάδι κρατούσαν τις θέσεις τους. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτή την ώρα, αλλά δεν ακούμε όμως πειρά από εκείνη την περιοχή την τελευταία ώρα περίπου. Άρα ο μεγάλος στόχος είναι το Κίεβο. Και μετά το Κίεβο, τι ακολουθεί και ποιο θα είναι το μέλλον του Ζελένσκι, Νικόλα Βαφιάδη? Οι δύο μεγάλοι στόχοι είναι το Κίεβο και η Οδυσσός, βέβαια, στην οποία
Ακόμη δεν έχει σφίξει ο ρωσικός κλοιός, ωστόσο αναφέρονται κάποιοι βομβαρδισμοί εκεί, κάποιες απόπειρες βομβαρδισμού της Οδυσσού. Υπάρχει αγωνία στους κατοίκους. Αναφέρθηκε σε αυτό και ο πρόεδρος Ζελένσκι. Ο πρόεδρος Ζελένσκι φαίνεται αποφασισμένος, όπως τουλάχιστον μίλησε στους Βρετανούς βουλευτές, να συνεχίσει την αντίσταση. Είπε ότι θα πολεμήσουμε στις παραλίες, χρησιμοποιώντας τη διάσημη φράση του Τσόρτσιλ. Εντύπωση, προχωρώντας στο σιδηροδρομικό σταθμό, ένας από αυτούς που ήταν σκοπιά εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό, όπως με πληροφόρησαν, ήταν βουλευτής. Και καταλαβαίνουμε, όταν οι βουλευτές παίρνουν τα όπλα και βγαίνουν και κάνουν σκοπιές, καταλαβαίνουμε ποιο είναι το ηθικό ή ποια είναι η αντίληψη για αντίσταση αυτού του λαού, ο οποίος είναι αποφασισμένος να πολεμήσει μέχρι τελευταία δανείδος. Αυτό τουλάχιστον μας λένε, και οι μάχες πάντα, ξέρετε, ότι αναδεικνύουν και νέες πραγματικότητες πολλές φορές, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Ο ουκρανικός λαός πάντως δείχνει διάθεση να πολεμήσει και να αντισταθεί. Νικόλα Βαφιάδη, σε ευχαριστούμε. Ό,τι αλλάξει μας το μεταφέρει. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Την ίδια ώρα, εμπάρκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου και παραγόγων του στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Περισσότερα από τον Κυριάκο Πομιλωρίδη. Κυριάκο. Λοιπόν, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ δεν θα χρηματοδοτούν την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Μπάιντεν ανακοίνωσε πριν από λίγο, στις 7 περίπου απόψε, το αναμενόμενο. Την απαγόρευση δηλαδή της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα στις ΗΠΑ ως ένα επιπλέον βήμα στο πλέγμα των κυρώσεων, οι οποίες, όπως σημείωσε, θα ακροτηριάσουν την οικονομία της Ρωσίας. Αφού σημείωσε πως κατανοεί ότι δεν μπορούν όλες οι χώρες να ακολουθήσουν τη χώρα του σε αυτή την τακτική, υπονοώντας προφανώς κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Μπάιντεν ανέφερε πως η κυβέρνησή του έχει ήδη κινηθεί για αναζήτηση άλλων αγορών, όπως αυτή της Βενεζουέλας. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι οι τιμές της βενζίνης θα αυξηθούν και όπως αναμενόταν, ξεσπάθωσε και πάλι κατά του Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι προχωρεί στα καταστροφικά του σχέδια χωρίς να υπολογίζει κόστος. Χτυπάει άμαχους και σχολεία. Μπορεί όμως, όπως είπε, να κατακτήσει μια πόλη, αλλά ποτέ δεν θα καταφέρει να θέσει υπό την κυριαρχία του ολόκληρη την Ουκρανία. Ανάλογη η Νικήτα. Απόφαση για τερματισμό των εισαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του 2022 ανακοίνωσε σήμερα και το Λονδίνο δια του Υπουργού Ενέργειας. Προτείνω να δούμε απόσπασμα των δηλώσεων του κ. Μπάιντεν. The United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. Ενώ είχαμε άλλη μια δραματική ομιλία, Ζελένσκι, Κυριακό. Ναι, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, στην επέκταση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ζήτησε πριν από λίγο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, ο κ. Ζελένσκι, αφού περιέγραψε το δράμα που περνάει η χώρα του και ο λαός του, χρησιμοποίησε μια φράση του Winston Churchill, το είπε και ο Νικόλας πριν από λίγο, δεν ακούστηκε καλά. Μια φράση του Churchill στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: δεν θα σταματήσουμε, δεν θα χάσουμε, θα συνεχίσουμε μάχη με κάθε κόστος, θα πολεμήσουμε στα δάση, στις πόλεις, στους δρόμους, στις όχθες των ποταμών. Ήταν το δραματικό μήνυμα του κ. Ζελένσκι στο Βρετανικό Κοινοβούλιο.